Αυτό που αποδεικνύεται με το λουκέτο στη συγκεκριμένη επιχείρηση, στο εργοστάσιο της Βιβάρντια που παράγει κυρίως το γάλα βλάχας, αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη μέσα σε ένα άδικο σύστημα. Αυτό που κινεί τα νήματα είναι η δράση των συγκεκριμένων επιχειρηματιών με σκοπό το κέρδος και κανένας δεν υπολογίζει το ότι θα πεταχτούν 80 εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους στην ανεργία και στη φτώχεια και βεβαίως από εκεί και πέρα μια σειρά κτηνοτρόφοι και όσοι εμπλέκονται με την αλυσίδα αυτή της παραγωγής του γάλακτος. Αυτό που εμείς ήρθαμε εδώ συζητώντας με τους εργαζόμενους και θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και μέσα και έξω από τη Βουλή να στηρίξουμε τον αγώνα τους έτσι ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να πεταχτούν στο δρόμο. Είναι σωστό και υιοθετούμε το αίτημά τους σε περίπτωση που δεν αποτραπεί το κλείσιμο αυτής της βιομηχανίας, οι εργαζόμενοι, μια που στην περιοχή υπάρχουν και άλλα εργοστάσια του ίδιου ομίλου που παράγουν το ίδιο προϊόν, ασχολούνται με το γάλα, να μεταφερθούν εκεί για όσο χρονικό διάστημα, όπως υποστηρίζει η επιχείρηση, ότι κλείνει το εργοστάσιο για εξυγχρονισμό. Για όσο λοιπόν χρονικό διάστημα χρειαστεί, οι εργαζόμενοι να μεταφερθούν και να δουλεύουν στα αντίστοιχα εργοστάσια του ομίλου. Για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Αυτή είναι η δική σας πρόταση. Έχετε συζητήσει με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου σήμερα. Ναι. Ο πρόεδρος του Σωματείου λείπει. Υπάρχει τριμερής επιτροπή σήμερα στην Αθήνα. Πολύ κρίσιμη που σε λίγη ώρα θα ίσως βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Είναι αυτή η κοινή γραμμή που έχετε στη συζήτηση με το. Υιοθετούμε πλήρως αυτή την πρόταση και τη στηρίζουμε και επιπλέον να σας πω το εξής. Γιατί μπορεί η επιχείρηση να επικαλεστεί ότι ναι, μεν σωστό, αλλά δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας στα υπόλοιπα εργοστάσια, άρα δεν μπορούμε να τους μεταφέρουμε. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί ο εξυγχρονισμός του συγκεκριμένου εργοστασίου, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να πληρώνονται και το μισθό τους και τις ασφαλιστικές τους, την ασφαλιστική τους κάλυψη. Mm-hmm. Να πληρώνεται από την επιχείρηση. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που θέλει να πετύχει η συγκεκριμένη εταιρεία είναι να διασφαλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Και αν και έχει κέρδη από την παραγωγή του συγκεκριμένου εργοστασίου, επιδιώκει με την παραγωγή του γάλακτου σε άλλο εργοστάσιο, όπως η ίδια δήλωσε, να αυξήσει τα κέρδη της χωρίς να λογαριάζει τους εργαζόμενους. Και να πω και το εξής, επειδή αυτή την περίοδο, και μάλιστα είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, πολλοί χτυπούν τις πλάτες των εργαζόμενων. Θα κάνουν ό,τι μπορούν κτλ. Όμως δεν μπορούμε να κλαίμε πάνω στα αποκαίδια μιας οικονομικής πολιτικής που έχει αυτά τα αποτελέσματα. Που λειτουργεί με βάση το κέρδος και κλείνει τα εργοστάσια γιατί δεν υπάρχουν κέρδη. Τα εργοστάσια λοιπόν δεν τα κλείνουν οι εργαζόμενοι με τους αγώνες τους, τις απεργίες τους, αλλά τα κλείνουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους γιατί θέλουν μεγαλύτερα ποσοστά κέρδη. Αυτή είναι η αλήθεια που αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά. Άρα οι εργαζόμενοι αυτή την πάλη τους για τη λύση των άμεσων προβλημάτων, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Θα πρέπει να τις συνδέσουν με πάλι ενάντια γενικότερων αλλαγών στην οικονομία για να μπορούμε να σχεδιάζουμε την οικονομία αυτή με βάση την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων και όχι των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Και ένα ισχυρό κουκουέ στις εκλογές, αυτό που θα κάνει είναι να δώσει περισσότερη δύναμη στον αγώνα των εργαζόμενων για την λύση αυτών των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα.